Πού να είσαι τώρα, Άννα? Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε χρόνια, Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους, ενώ ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες την πτώχεια, αλλά ούτε σε εγωίτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου, σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι, το στήθος, Άννα μικρή πρόσθετη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρέμου, το σούρκο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα, σαν μπορκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα. Πού να είσαι τώρα, ποιος ξέρει πώς περνάς. Πού να είσαι τώρα, αχ πώς αντέχεις, χωρίς να αυτό που αγαπάς και δίχως να αγαπάς αυτό που έχεις. Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δύο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι, μικροί, ερωμένοι. Θυμάσαι εκατομμύρια στιγμές, πόσο πάνε και λιγοστεύω, έτσι όπως κάποιοι τις λέει λατού, μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα, άδικα.